εφημερίδε. Πού είστε, Φαντομά. Καλημέρα, Τζόρτζ. Χταρά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τι εφημερίδε μα με τα νέα του Σαββατοκύριακου. <laughs> τι θα κρυθεί ω ευρωεκλογέ σε, σε κομμικό σταυροδρόμι, οι καθοριστικέ κινήσει μετά τα πρώτα γκάλοπ. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, αλλά μετά τα νέα, για να μην. Συνέχισε, συγγνώμη, σε. Συνέχισε, συνέχισε. Λοιπόν, πάμε. Πήγαμε προχθέ αποστολή με την Ευλαμπία, εκτό Αθηνών. Ναι. Ξεκινάω εγώ, Λέω εντάξει, αγγελία, να πάρω κάνει. για το κορίτσι, για την καλή συνάρφο. Συγγνώμη, να πάρω ένα κουλούρι. Παίρνω δύο κουλούρια, κάτι ωραία, τεράστια τραγανά. τραγανά τα βάζω, τη τα δίνω. Ευλαμπία μου, σου έχω πάρει καφέ και κουλούρι. Α, σε ευχαριστώ, Σπύρο. Θα δοκιμάσει, βεβαίω θα τα φάω και τα δύο, Σπύρο, μου μην ανήσυχε καθόλου. Περνάνε οι μέρε, πάω σήμερα κάπου τα μάξι, βλέπω μια σπισακούλα. Κοιτάω, είχαν γίνει μπετό τα κουλούρια που δοκίμασε η Βλαμπία. Δεν λε όλα την αλήθεια. Είσαι κλασικό μουσιογράφο αυτή ναι, ναι, τη στιγμή. Ναι, ναι. ναι, ναι. Τι εννοεί, Το ένα κουλούρι ήταν δικό μου, το άλλο κουλούρι ήταν δικό σου. Και επίση είχε υποσχεθεί ότι θα με αφήσει να σε κεράσω πρωινό. Άλλο σκέτο κουλούρι και άλλο μπετό κουλούρι. Εντάξει, λοιπόν, μου, δεν Κάτι θα μπερδί. Γύρι, με ξαναβάλει τα μάξι. Έτσι. Στρατό για την έξαρση βία στη Σουηδία. Θα έχουμε ε, πλήρε ρεπορτάζ σε λίγο και με την Μαργαρίτη Τακούζα. Κούζα. Αστυνομικοί ερευνούν μια έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί τη Πέμπτη έξω από την Ουσάλα στη Σουηδία, κατά την οποία έχασε τη ζωή τη μια 25χρονη. Μετά τα λεπάλληλα επεισόδια μεταξύ συμμοριών, αποφασίστηκε η εμπλοκή του στρατού στι προσπάθειε για την αντιμετώπιση του πρωτοφανού κύματο βία που έχει κοστίσει στη ζωή δεκάδων ανθρώπων. Έχουμε ταλέντο, δεν έχουμε θεσμού. Μόλι στη 42η θέση η Ελλάδα στον παγκόσμιο δίκτυο καινοτομία. Μάλιστα, ο μπαζωμένο ποταμό πήρε την εκδίκησή του. Γιατί υπερχείλησε ο άναυρο και έπνιξε τον βόλο. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από το 2025 θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσει, η δεύτερη το 2027 και στα 160 εκατομμύρια ο τζίρο των πειρατών τη συνδρομητική. Αυτά από την καθημερινή. Καλά, πώ θα ανακάλυψε τώρα το κουλούρι. Ε, το... Έφυγε πίσω από κάτω. Ένα, έχω... πίσω. Με αξιοδηγούσε, έκανα... Γιατί έκανε... καθάρισα και τα σκουπίδια που δημιουργήθηκαν. Τι καθάρισε, έκανε... κάτι. Λέω κάτι έχει γίνει κάτω. Το... Έχει, έχει, πάει και ένα γατί κάτω από το κάθισμα. Κάτι... Και πάω και μετά γλυκό τη σακούλα, ήταν το σήκωσα. Γκουπ. Μου πήσε κάτι. Γκουπ. Έλα, πάμε, τώρα για την καθυστερή. των συντακτών. Το μαξιμο αδειάζει υπουργού του. Μία κυβέρνηση σαν στην πάντα. Πέντε κρούσματα υπουργική σύγχυση και αυτοδιάψευση σε μόλι 24 ώρα. Νέα αγκαφάδωνη για τι ασφαλιστικέ εισφορέ μετά τα αδειάσματα Θεοχάρη και Κερίδη. Ξαναφέρνει το καταδίωκτο των τραπεζών ο σε πείσμα των προϊσταμένων του. Μερική αναδίπλωση του Υπουργείου Υγεία για το φάουλα αγαπηδάκι με τα αντιγρυπικά εμβόλια και, Η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη κασελάκι, αντιδράσει και η νέα πραγματικότητα. Και ο Μαύρο Χρυσό λέει τη Ελλάδα κινδυνεύει με εξαφάνιση. Το σταφίδι μα. Σταφίδα. Μας. Σταφίδα. Να, ωραίο θέμα αυτό. Πολύ. Να πάμε να, δούμε. Να το δούμε, Στον ναι, μας δίνουν ιδέα. Λοιπόν, στο ελεύθερο τύπο, ανατροπή στη μάχη με πενταετία των ενστόλων, εκτό μισθού αλλά εντό σύνταξη στα πέντε εξτρά χρόνια. Μέχρι 4.272 ευρώ το ετήσιο όφελο στι συντάξει αποδοχέ και στην προποθέσει τη που και πότε θα υποβάλλονται αιτήσει. Η Σουηδία στο έλεο συμμορίων μεταναστών, η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στου δρόμου, απέτυχε η ενσωμάτωση. Και Μπιτσοτάκη για μεταναστευτικό στη ΜΕΝΤ η Ελλάδα θα συνεχίσει την πολιτική φύλαξη των συνόρων. Κοινή θέση, κοινή τοποθέτηση, κοινή απάντηση ζητούν ε, στην σύνοδο ΜΕΝΤ 9 όλοι οι ηγέτε. Στη Δημοκρατία, και δεύτερη άδεια για εολικό πάρκο στα Καμένα. Υποκρισία και ψεύδι από την κυβέρνηση που μιλούσε για μεμονωμένη περίπτωση. Εκτό από τι περιοχέ Μήτα 1 και 2 που αποκάλυψε η Δημοκρατία, υπάρχει και άλλη απόφαση που ελήφθη στι 11 Σεπτεμβρίου. Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη θέση λόφο πουλιά εντό ειδική ζώνη Νατούρα στη Ροδόπη. Αγνοήθηκε η αρνητική εισήγηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντο και Κλιματική Αλλαγή. Οι Αμερικανοί εκθέτουν τον στρατηγό Φλόρο, στέλνουν τα ελικόπτερα ελικόπτερά του στην Ιμαθία επειδή το Στεφανοβικείο, στεφανοβικείο είναι Στεφανοβίκιο <laughs> είναι πλημμυρισμένο. Κοροϊδία το ΙΓΕΘΑ επιμένει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να αποδηγεί έλλειψη κανόνων. Η Σουηδία βγάζει τον στρατό στου δρόμου για να ελέγξει τι συμμορέ των μεταναστών. Θα το δούμε σε πολύ λίγο αυτό με τη Μαργαρίτα Κούζα, αλλά και με σύνδεση με Έλληνα βουλευτή. Πάμε στην Αυγή. Έγκλημα στο Βόλο. Έριξαν στον ποτάμι τα μπάζα από την προηγούμενη πλημμύρα. Αν αυτό έγινε, είναι όντω έγκλημα. Απελπιστική κατάσταση των βοήθειων κατοίκων, χωρί ρεύμα και νερό, παρέμειναν μέχρι χθε στα, μεγάλα τμήματα τη πόλη. Αγωνία των πληγέντων να θα αποζημιωθούν με κοινωνικέ ενέργειε εναντίον του κράτου. Καταστράφηκε το δικό δίκτυο που είχε απομείνει στο πύλιο. Αυτά από την Αυγή. Στο ριζοσπάστη, όλοι στη μάχη με τα ψηφοδέλτια τη λαϊκή εισπήρωση μαζί με τον λαό στου αγώνε στην τελική ευθεία για τι εκλογέ της 8 του Οκτώβρη. Και ξεχυλίζει η λαϊκή οργή για το έγκλημα και του ενόχους τη καταστροφή. Πνίγει και ξανά ο βόλο, βούλιαξε η βόρεια έδεια. Στην αιστεία, συστημένα από τι ΗΠΑ, προσλάβει η Δημοκρατία Πασόκ για συμφωνία εξπρέ με την Τουρκία. Τι και στην Ουάσιγκτον για την αλλίωση κειμένου με ύπα και ανοίγματα στο Πεκίνο. Τι κρύβεται πίσω από το δημοσίευμα των New York Times για επαφέ υπουργών με κινέζικε εταιρείε, οι οποίε εντοπίστηκαν μέσω υποκλόπορα από την Λιθουανία. Ο κ. Τσουτάκη, πραγματικό αποδέχτη του γράμματο, όχι ο Άδωνο. Γιατί εθορύβηθησαν, και στην Χαριλάου Τρικούπη. Σαρδάμ πρωινό. Ε, δεν έφαγε καλά το κουλούρι, γι' αυτό. Ε, δεν τρώω, ποτέ το πρωί, να ξέρει. Τα κοράκια κατάσχουν τι αποζημιώσει των πλημμυροπαθών. Πρωτοφανή αθλειότητα από τι εισπρακτικέ εταιρείε. Η κυβέρνηση οφείλει να βάλει τέλο στο καθεστώ ασυδοσία και παρανομία των φαντ. Συναγερμό κλείνει το ΑΚΑ και το πολυ... ποδηλατοδρόμιο. Επικίνδυνο το στέγαστρο Καλατράβα με σοβαρό πρόβλημα συστατικότητα. Πάτσε, μου του χειροχτέ <χτυρίζω> υπήρξε. Και εδώ για την ΑΔ... ΑΔΑΕ. Κοινοβουλευτική <χτυρίζω> εκτροπή με υπογραφή κυβέρνηση και πρόεδρο τη Βουλή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αυτεμπορική. Κινούμενη άμμο για του επενδυτέ ή αγορέ. Πλήρη στραστροφή του θετικού κλίματο στο τρίμηνο του έτου. Σήμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τον, από τον πληθωρισμό, όχι σε πολιτικέ που οδηγούν σε ύφεση με ντενέα Μητσοτάκη. Αυτά στην αυτεμπορική. Έλα, γιαγιά μου, αυτό, αυτό, Στα όρεστα αγραβούνα. Πάπα, πάπα, πάπα. κατάλαβα, κατάλαβα. Τύπο Θεσσαλονίκη. Μεγάλο χτύπημα τη ελληνική αστυνομία σε ναρκέμπορου στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν 585 κιλά κοκαίνη, ενώ συνελήφθη και ηγετικό πρόσωπο του καρτέλ. Χειροπέδεσε πέντε άτομα μετά από εκτενή επιχείρηση σε Αγία Τριάδα και νέου επιβάτε. Στην Εσπρέσο Σαββατοκύριακο, ροζ γραφείο Υπουργού. Αποκλειστικό ρεπορτάζ τη Εσπρέσο για το πατρεμένο άριστο τη κυβέρνηση και την πατρεμένη ιδιαιτέρα του που είναι καιρωμένη του. Και με γεύση λέει showbiz το κρεβάτωμα. Λέει το κρεβάτωμα όταν είναι showbiz τι διαφορά έχει από το άλλο κρεβάτωμα. Έχει... Είναι... Δεν μπορώ, παιδιά, τι έχει κάνει πρωί πρωί. Τι διαφορά έχει. Έχεις πιει καφέ. ναι, έχω πιει. Πόσους. Ε? Καλά, εντάξει, λοιπόν. ένα, από τα συγκινητικά θέματα των ημερών, η γιαγιά και μάνα στον βάλτο της απόγνωσης, η γιαγιά που φροντίζει το, το θέμα είναι αυτό. έτσι. Ε, και Ράκο ο Ντάνο και η Βαβακούς στο αντίο στη μητέρα του. Αυτό για τον, τον Ντάνο και τη σύζυγό τον κύριο Ντάνο. Ε, ναι, αυτό το, ε, το συμπαθώ πάρα πολύ. Το Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν το συγγνώμη τον άνθρωπο. Δεν το Μια μέρα παντρεύτηκε το παλικάρι του. με την υπέροχη σύζυγό του. Ένα υπέροχο ζευγάρι. Παντρευτήκανε και λίγε ώρε μετά έφυγε η μητέρα του. Δηλαδή αυτό δεν ο άνθρωπο πέρασε από την πιο ωραία στιγμή τη ζωή του στην πιο δύσκολη.